Γεια σας. Κυρία Κωνσταντοπούλου, τι εμφάνιση είναι αυτή? Τι πήρατε? Τα απολύτως απαραίτητα για το επόμενο τρίμηνο που θα μιλάω, κύριε Πρόεδρε. Γιατί? Μήπως έχετε κανονίσει πικνίκ και σας το χαλάω? Σας παρακαλώ, κυρία Κωνσταντοπούλου. Τι ύφος είναι αυτό? Πού πήγαν οι καρδούλες? Ωχ, σας έλειψαν οι καρδούλες, αγαπημένο μου κύριε Πρόεδρε. Να, πάρτε δύο, γιατί θα είναι και οι τελευταίες. Καρδούλες και φρουφρού ήταν μέχρι να μπούμε στη Βουλή. Τώρα θα φάει ο Κούλης σίδερο και τα σκέρ του Τσίπρα τσάλι! Σας παρακαλώ, κυρία Κωνσταντοπούλου, τι ρεζιλίγα είναι αυτά? Μητσοτάκη, ξέχνα τις αστικές ευγένειες και τις σαβουαρβίρι που ψάιματαν ο Βαρουφό Καράφλας και ο άλλος ο Μαζιάνας. Τώρα θα στάξει γούνα σου, ρε. 20 ώρες σε ρί θα σε τεντώνω σήμερα. Τι λέτε, κυρία Κωνσταντοπούλου, με ποιο δικαίωμα θα μιλάτε τόσες ώρες? Με το δικαίωμα που μου δίνει ο νόμος. Δικαιούται ο κάθε βουλευτής να μιλήσει 12 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Ασφαλώς. Πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν που κάνω για 100 βουλευτές έχω 1200 λεπτά. Ή τι, 20 ώρες. Λυκάρε κλοκένταυρη. Θα σας ταράξει την ομιμότητα η ζήτσα. Θα μακαρίσετε το λιμοκοντόρο, το λοβέρδο που έμεινε εκτός βουλής και τη γλίτωσε. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ μαζέψτε του παρατράγουδό σας. Ανδρουλάκι, έλα ανδρουλάκι. Πρόσεχε τα λόγια σου. Έχω τρεις μέρες ατάιστο τον Πιμπίλα. Εάν τον αμολύσω, δεν θα σε μυρίσει μόνο. Είμαι τον κυρία Κωνσταντοπούλου. Σπίτι σας νομίζετε ότι είστε? Παπαμπά, καλώ στην άδεια κομμανέτσι της πολιτικής. Να επέμβει το Προεδρείο. Μπαζάρας! Πρόσεχε, μην τη δω στα μάτς Γκαρδέλη, στα τσακάλια. Κατέβω κάτω και σου πω, με θυμάσαι, ρε! Σας παρακαλώ πολύ, κυρία Κωνσταντοπούλου. Ντροπή! Αχ, τα παιδιά. Ναι, ελάτε, παιδιά. Ναι, ναι, μέχρι μεθαύριο θα είμαι εδώ στη Βουλή. Μέχρι το πρωί. Ναι. Καλά, ελάτε όποτε θέλετε. Σας έχω κρατήσει 73 θέσεις. Έγινε, περιμένω. Κύριε Πρόεδρε, όπως είχα υποσχεθεί προεκλογικά, οι ψηφοφόροι μου θα έρχονται στη Βουλή για να βλέπουν live την αρχηγό της αγέλης τους να κατασπαράζει τα θυράματά τους. Λοιπόν, ξεκινάω την ομιλία μου. Καλό κουράγιο και καλή δύναμη σε όλους. Άντε, με ένα πόνο. Και μετά το σύντομο χαιρετισμό μου, ας περάσω στο πρώτο από τα 126 θέματα που θέλω να θίξω σε αυτή τη σύντομη πρώτη ομιλία μου. Κυρία Κωνσταντοπούλου, έχουν περάσει 6 ώρες. Τελειώνετε, σας παρακαλώ. Αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη μου, ούτε που το κατάλαβα. Εμένα σε ένα τεταρτάκι μου φάνηκε. Να, πάρτε μια καρδούλα όλοι μαζί για να αντέξετε, γιατί έχουμε δρόμο ακόμα. Άλλες 9 ωρίτσες τουλάχιστον. Ξυπνήστε, γιατί θα βγάλω το λάστιχο και θα σας μπουγελώσω. Είναι εικόνα αρχηγών, μωρέ, αυτή. Γονατίσατε από την πρώτη μέρα, ακόμα δεν αρχίσαμε. Θα σας μαλώσω. Επειδή όμως η ζήτσα σας αγαπά κατά βάθος, πάρτε μια καρδούλα κι εσείς, κι εσείς, κι εσείς. Το τελευταίο πεντάωρο που κοιμόσασα τα βόδια θα το ξαναπάμε από την αρχή. Θέλω να είμαι σίγουρη τα ακούσατε όλα. Ξεκινάω. Έτοιμοι!